Ιστορία των νησιών καθορίζεται από τα λιμάνια και τη θέση. Τα αρχαία Κύθρα, στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στις όχθες της γεννήθηκε και ο πολιτισμός, ήταν το σημείο συνάντησης των θαλάσσιων οδών από βορρά προς νότο και από δύση προς ανατολή. Εν συνδυασμό με το φυσικό τους λιμάνι της Σκάνδια, έπαιξαν πρώιμα ιστορικό ρόλο. Εκτός από ανεφοδιασμό και ανάπαυση, πρόσφεραν αγκάλι σωτηρίας από τη μανία του απέναντι ξυλοφάγου μαλαία. Το στράβωνο γεωγράφος τα χαρακτήρισε νήσων ευλίμενων. Το όνομα Κύθυρα προέρχεται από το κέφτο Κύθο, που σημαίνει κρύβο, γιατί έκλειβαν λιμάνι, καταφύγιο για τους ναυτικούς που του έδωσαν το όνομα. Η άποψη ότι έκλειβε τον έρωτα λόγω της λατρείας της Αφροδίτης δεν ευσταθεί, γιατί ήρθε αφού είχε ονομαστεί το νησί. Όπως γράφει ο Ισίωδος, τα Κύθυρα ονόμασαν Κυθέρια την Αφροδίτη. Η Σκάνδια αναπτύχθηκε εμπορικά και έγινε ναυτικό ιδανικό για την κατασκευή πλοίων. Επειδή οι ναυτικοί δοξολογούν τις υπέρτατες δυνάμεις που τους προστατεύουν από τα κύματα, ο τόπος αναπτύχθηκε και λατρευτικά. Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν την ιερότητα. Ο Όμηρος και ο Ισίδωρος αποκαλούν τα Κύθυρα Ζάφια, δηλαδή Πανάγια. Διατυπώνω την άποψη ότι λόγω της θέσης και του λιμανιού τους, τότε που οι δρόμοι του πολιτισμού ήταν οι θαλάσσιοι, τα Κύθυρα πετέλεσαν τον ομφαλό της γης σε αντιστοιχεία με αυτό που έγινε χίλια χρόνια μετά με τους Δελφούς. Το 365 μετά Χριστόν η Σκάνδια καταστράφηκε από σεισμό και τσουνάμι. Η σημασία του νησιού περιορίστηκε, προσχώρησε, σχημάτισαν την παιδινή Παλιόπολη και η ευλίμανος νήσος έγινε αλίμενος. Κατά την παράδοση ερημώθηκε 7 φορές. Η ιστορία έπαψε να ασχολείται μαζί της. Συνεχή κατοίκηση έχουμε από το 1000 με 1100 μετά Χριστόν και μετά. Το όνομα της Αγίας Πελαγίας το πήρε από ναό που κατά την Ιταλογερμανική κατοχή ανατινάχθηκε. Δεν είναι γνωστό πότε οικοδομήθηκε. Εκφράστηκε η άποψη ότι χτίστηκε με υλικά ναού αφιερωμένου στην Πελαγία Αφροδίτη, προστάτηδα των ναυτικών. Η ονομασία ναών με ονόματα Αγίων όμοια με των αρχαίων θεών είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα και στα Κύθυρα. Ο πρωτοχριστιανικός ναός δίπλα στον Όσιο Θεόδωρο είναι αφιερωμένος στο Στέριο και Βάκχο. Εκεί υπήρχε ιερός του Διόνυσου Βάκχου και Αμπέλια. Και η Μυρτιά, έμβλημα της Αφροδίτης, υιοθετήθηκε από την Μυρτιλιώτισσα. Αυτό μαρτυρά τη συνέχεια του λαού μας. Η Αγία Πελαγία πριν από 200 χρόνια αναφέρεται ως όρμος λιμάνι. Το Σεπτέμβριο του 1802 που ο Μέντορ, το πλοίο του Έλγιν με τα μάρμαρα του Παρθενώνα ναυάγησε στον Αυλέμανα, ο Μανιάτης πειρατής Αλεξανδρής προσόρμησε στην Αγία Πελαγία με στόχο τον Αυλέμανα. Διατάχθηκαν οι αυλεμονιώτες να αμυνθούν στο καστέλι. Ανέλκυσαν και τα κανόνια του Μέντορα για να ενισχυθούν. Έτσι ο Αλεξανδρής αποχώρησε. Ο περιηγητής Φρανκ Μάρκετ γράφει 18 Μαρτίου 1826. Ξεκινήσαμε έφυπη για την Αγία Πελαγία, ένα μικρό λιμάνι από όπου θα παρκάραμε. Πήραμε τον καπετάν Νικόλα, περνώντας από τον ποταμό, μια μικρή όμορφη πόλη. Κατά την Ένωση της Επτανήσου το 1864, η Αγία Πελαγία δεν καταγράφεται. Η κατοίκησή της άρχισε με το που χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι για να συνδεθεί το νησί με την ελληνική επικράτεια και μεγιστοποιήθηκε όταν ολοκληρώθηκε ο δρόμος από τον ποταμό. Όλη τη λιμάνι δεν επιλέχθηκε λόγω φυσικής κατά των ανώμων οχύρωσης, αλλά για τη θέση της κοντά στην απέναντι στεριά και πάνω στη ρότα του πλοίου, για τον αμμουδερό βυθό της που ευνοεί το γάντζωμα και την απόσταση της Άγκυρας και για την αμμουδερή ακτή που αφήνει τις βάρκες να προσεγγίζουν. Είναι ιδανικό λιμάνι στις περιπτώσεις νεμίας ή δυτικών και νοτίων ανέμων. Στα τέλη του προπερασμένου αιώνα, η εκτοπλοϊκή εταιρεία Διακάκη και ΣΥΑ έστερνε πλοία στο νησί και τη γραμμή την ονομάτιζε Πειραιάς ποταμός, γιατί Αγία Πελαγία δεν υπήρχε. Η περιοχή ονομαζόταν Γυαλός. Η ονομασία διατηρήθηκε μέχρι την ανέγερση ναού σε κεντρικό σημείο όπου επικράτησε το Αγία Πελαγία.
Το γυαλός ξεχάστηκε. Μα όσοι το θυμούνται, αναπολούν και την ευωδιά από τις λιγαριές που έφταναν στην άμμο. Αυτή αρκούσε για να ξέρεις που είσαι. Σήμερα η Αιγαία Πλαγία είναι ευρύτερη περιοχή που ξεκινά από την εκπληκτική Κακιά Λαγκάδα και φτάνει στην Αγία Πατρικία. Ανάμεσα υπάρχουν πολλές ομορφίες. Η Φύρια μου. Η παραλία του Λορέντζου. Και άλλες ακρογιαλιές. Ο Άγιος Νικόλας και ο Άγιος Γιώργης στην Κολοκυθιά με το παλαιότερο κάστρο του νησιού. Είναι εντυπωσιακή ιστορία και θέα. Στην Αγία Πελαγία ανήκει και η όψη του πολυτραγουδισμένου Κάβο Μαλλιά. Η παλιά Αγία Πελαγία ξεκουράζεται στο φωτογραφικό χαρτί του Μανώλη Σοφίου και στη μνήμη των παλαιότερων. Ο δρόμος προς την Αγία Πελαγία άρχισε να κατασκευάζεται επί αγιοκρατίας ως προέκταση της αμαξητής οδού χώρας ποταμού. Το γεφύρι του ποταμού, εκτός από τη διευκόλυνση των παιδιών για το σχολείο, στόχο είχε και τα ανατολικά παράλια. Σώζονται από μινάρια από εκείνο τον δρόμο που λιθόστρωτος φτάνει στη Φωνόμαντρα πάνω από το σημερινό δρόμο στο ύψος της σπηλιάς της Αγίας Σοφίας. Ο Άγγλος διοικητής Μακφέιλ πίστευε ότι η Φύρια Άμμος και όλοι το διακόφτη ήταν κατάλληλη θέση για λιμάνι. Όρμος με βαθιά νερά και αμμώδη βυθό, για τούτο προς τα εκεί κατήφθηνε το δρόμο. Δεν πρόλαβε να τον ολοκληρώσει. Ο Εμμανουήλ Μόρμορη αναφέρει. Ο Μάκφελ συγκάλεσε τους προύχοντες του νησιού με θέμα λιμάνι, απορρίπτοντας το διακόφτη για την αβαθή θάλασσα και τον βραχώδη βυθό. Μετά τους δημάρχους Αρώνη και Ζαγλανίκη που απέτυχε να στεριώσουν λιμάνι στο διακόπτη, πάλι δήμαρχος ποταμίων ο Γρηγόρης Τσίλιας κινήθηκε για την κατασκευή λιμανίου. Σαν καταλληλότερη θέση κρίθηκε η Φύρια Άμμος, μα δεν υπήρχε δρόμος και στην κατασκευή του δόθηκε προτεραιότητα. Ο διάδοχος του Παναγιώτης Τσίλιας, θείος του βουλευτή και ιστορικού Παναγιώτη Τσίλια, έστειλε το 1798 αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και ορίστηκε ο εργοδηγός Κατσούλης να χαράξει δρόμο. Παράλληλα, Ερανική Επιτροπή συγκέντρωνε χρήματα από τον ποταμό και τις παροικίες Αθήνας, Πειραιά, Αιγύπτου και Σμύρνης. 30 εθελοντές δούλευαν καθημερινά προς τη θάλασσα. 40 καραβί της ήρθαν πανηγυρικά και ενσώματοι να βοηθήσουν. Ο δήμαρχος προέβλεψε πως ο δρόμος θα γινόταν αφορμή να χτιστούν μεγαλοπρεπή έργα στην Αγία Πελαγία. Από την Αλεξάνδρεια ήρθαν 1.350 δραχμές και από τη Σμύρνη 747. Φτάνοντας ο δρόμος στο φαράγγι της Γάλανης σταμάτησε. Έπρεπε να γίνουν γεφύρια και γι' αυτά δεν υπήρχαν σχέδια και το κράτος απήχε. Ο ισχυρός ανήρ των κυθύρων, ο χωραΐτης βουλευτής Σπύρος Τάης, φρόντισε και μετατέθηκε ο εργοδηγός Κατσούλης. Το έργο καρκινοβατούσε. Παρόλο που υπήρχαν 2.000 δραχμές προϊόν εράνων, ως εκ θαύματος, με παρέμβαση του Στάη και του νέου δημάρχου Μιχαήλ Μεγαλοκονόμου, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το κράτος και εργολάβος ανέλαβε ο Γαβρίλης Χάρος, που μετέπειτα εγκατεστάθηκε στο λιβάδι. Έκτισε δύο γεφύρια και ο δρόμος ολοκληρώθηκε. Κυκλοφόρησαν καρποστάλ με τα γεφύρια και το στάι. Οι 2.000 δραχμές περίσσεψαν και δόθηκαν στον ανεγερόμενο ναό της Λαριώτισσας. Εδώ θα σας πω κάτι εκτός κειμένου. Βλέπετε ένα σαν εικονοστάσιο. Ουσιαστικά ήταν ένα κοιτίο εράνο, μάζευε χρήματα. Είχε στηθεί στη Λαριώτισσα, για να χτιστεί η Λαριώτισσα. Είδαν ότι απέδωσε και το έστησαν στο Μόλο, στη ρίζα του Μόλου. Φαίνεται ότι ενσωματώθηκε με το Μόλο και χάθηκε. Υπάρχουν όμως τα δύο τελευταία κομμάτια που βλέπετε. Είναι πολύ κοντά μας εδώ και όποιος ψάξει θα τα βρει. Τα δύο κάτω κομμάτια. Ο δρόμος άλλαξε το νησί. Η αρχή του εκεί που στέκει αιωνόβια χαρουφιά. Έγινε ο τόπος αποχωρισμού και προϋπάντησης στο μισαμένο. Τόπος δακρύων πόνου, μα και χαράς. Με δάκρυ μητρικό ποτίστηκε της χαρουφιάς η ρίζα και μακροημερεύει.
και από κάτω στη γάλανη που το νερό ξεσπάς του βράχου τα πανή βρυσούλα λαξεύτηκε να δροσίζονται διαβάτες και υποζύγια. Τον δρόμο διάβηκαν χάρα και αυτοκίνητα σαν ο πολιτισμός εισέβαλε μηχανοκίνητος. Πρώτος ο Ατρόμητος, η κατάβασή του άθλος, γιατί αμέτρητα κοτρόνια παραμερίστηκαν από τον κάρον τις αυλακές για να χωρέσουν το αυτοκίνητο η τροχή. Πρωταγωνιστής του εγχειρήματος, ο πρώτος οδηγός, ο 22χρονος Δημήτρης Μίτσος Μαραοικονόμος, που κατήχε το δίπλωμα οδήγησης με άψοντα αριθμό 3 της επικράτειας. Την καθαρή Δευτέρα του 1925 έφερε εκδρομή στην Αγία Πελαγία, προάγγελος του τουρισμού. Ο δρόμος σαν ο πάλιος λόρος εξέθρεψε την Αγία Πελαγία. Την κατηφοριά της η Λαριώτισσα κάθε χρόνο της ανάληψης έπαιρνε. Και η εικόνα της τα νερά ημέρευε. Μας ανέμειγε ο μεγάλος ναός και την Παναγία του 1931 την κάθισαν σε μαρμάρινο θρόνο, βάριναν τα χέρια των πιστών και είπαν «Πού από το θρόνο να τη βγάζουμε και γύρω να την τρέχουμε». Έτσι στέρεψε το έθιμο. Μα η Μυρτηριώτισσα πρώτη στα τρεξίματα δεν απαρνιέται τον δρόμο και άσχη ανηφοριά μέσες και όμως τσακίζει. Πιστή στο ραντεβού προβάλλει κάθε νέα Πέμπτη από μεσήμερο από την Καραβάτα μέρη στην Αγία Πελαγία ξαπουσταίνει και μονορούφι ήταν η φόρη για τον ποταμό παίρνει. Της ανάληψης η Αγία Πελαγία γιορτή. Παλιότερα ο ιερέας ύψωνε την εικόνα και με ανισκωμένα ράζα εισχωρούσε στη θάλασσα αγιάζοντας τα νερά. Τότε πια το όχι της μάνας δεν πέρναγε και οι πιτσιρίκοι έγαναν το πρώτο τους μπάνιο σ' αγιασμένα ύδατα. Βλέπετε εδώ μπροστά είναι μια εικόνα, η μοναδική εικόνα που έχω βρει με την παλιά Αγία Πελαγία. Βλέπετε είναι μέσα από τη θάλασσα παρμένη και τα παιδάκια να κάνουν μπάνιο μπροστά μπροστά. Έριχναν και τα ζώα στη θάλασσα να βγατίζει, να περισσεύει το γάλα. Εφημερίδα του 1938 αναφέρει ότι έγιναν λευκοδρομίες, κολυμβητικοί αγώνες, δρόμοι ταχύτητες και ονοδρομίες με 35 γαϊδάρους. Το 1894, λόγω οικονομικής δυσπλαγίας, η άγωνος ακτοπλοϊκή γραμμή Κυθήρων έπαψε να επιδοτείται και το πλοίο που την εκτελούσε έκοψε τα δρομολόγια. Η φωνή των Κυθήρων του Διονύση Αρβανάκη, διαμαρτυρόμενη έγραφε «Επανήλθομεν στους ομερικούς χρόνους, υποχρεούμενοι να συγκοινωνούμε δια ιστιοφόρο». Η ατμοτελωνής Αηδών έλυσε υπό την ποδός το πρόβλημα προσωρινά. Ο μετέπειτα ποταμί της Διακάκης, εγκατεστημένος στους Μαλάους, να φύγησε στο πέραμα μικρό ατμόπλιο την Κλεοπάτρα και το δρομολόγησε. Έτσι κάθε 15 ημέρες έπαιγαινε στην Αγία Πελαγία. Αγόρασε και το μήνα και η προσέγγιση έγινε εβδομαδιαία. Έστειλε καράβι και ο Γουδής και η συγκοινωνία έγινε δισεβδομαδιαία. Αργότερα, επειδή καθημερινά πήγαιναν πλοία στην Γαλαμάτα, η συγκοινωνία πύκνωσε και την δεκαετία του 1920 ήταν σχεδόν καθημερινή. Λόγω αντιλικονισμού οι εφοπλιστές έστειλαν τα πλοία τους και στην Αγία Πελαγία που ήταν πάνω στη ρότα, στη ρότα τους. Η μεταναστευτική παράδοση, ο μεγάλος τότε πληθυσμός και τα προϊόντα που κυρίως εξάγονταν, λάδι, μέλι, αμύγδαλα, ζωντανά εγωπρόβατα κλπ, έφεραν κέρδη. Αυτό κράτησε μέχρι που η Καλαμάτα συνδέθηκε οδικά και σιδηροδρομικά και τα Κύθερα απέκτησαν συγκοινωνιακό πρόβλημα. Ο Ευστάθιος Λαβέρης, μεγαλοβιομήχανος κεραμικών στο Πειραιά, ο Δημήτρης Πατρίκιος που διέπρεπε στην Αλεξάνδρεια και ο εύφορος αρχιμανδρίτης Αχίλιος Κρίθαρης, καραβίτες και οι τρεις, προθυμοποιήθηκαν να κατασκευάσουν λιμάνι στον Άγιο Νικάλο Αμουδάρι, στο βόρειο άκρο του νησιού. Η θέση συγκεντρώνει πλεονεκτήματα. Είναι η πίνεμη, κοντά στην απέναντι στεριά, στη ρότα των πλοίων που θα εφοδιάζονταν και εύκολα κατασκευάζεται προβλήτα. Όμως τοπικιστικές αντιλήψεις στέρισαν από τον τόπο ένα πρώιμο λιμάνι που θα άλλαζε τη μοίρα του. Με μπουνάτσα τα πλοία κυροβολούσαν στην Αγία Πελαγία. Οι βάρκες έβγαιναν στον αμμουδερό γυαλό και με μαδέρια γινόταν η επιβίβαση και η αποβίβαση. Με κυματισμό αγκυροβολούσαν με την πλώρη προς το πέλαγος.
και ένας βαρκάρης ορθός στην πλώρη κράταγε το σκηνί της άγκυρας διερωτηρώντας τη βάρκα σε σταθερή θέση. Φαίνεται σε αυτή την εικόνα οι δύο βαρκάριδες στην πλώρη που βαστάνε τη βάρκα στη θέση της. Επειδή τα μαδέρια δεν στέκονταν, πράγματα και άνθρωποι μεταφέροντας τις πλάτες των λεμβούχων που ξυπόλυτοι με ανασηκωμένα μπατζάκια με τα κορμιά τους γεφύρωναν βάρκες με αμμουδιά. Ανάλογα με τον καιρό τα πλοία διάλεγαν αγκυροβολία, η φύρη άμμο ή την Αγία Πατρικία. Σπάνια άφηναν επιβάτες στις δύσβαστες ακτές του Αγίου Νικόλα Σομουδάρη ή του Αγίου Λευτέρη, στα δυτικά. Τα πλοία που έρχονταν ήταν των Άφλιων του Ουδή, το Πειραιές του Διακάκη, το Ζάκυνθος του Γιαλονάτου και τον Νείλος. Μετά ανέλαβε η εταιρεία Ηνωμένη με το Λακωνία, το Ελληνής, το Λέον, το Ταΐγετος, το Καλαμάτα, το Άγιος Νικόλαος και το πιο αγαπημένο, το Δελφίνι, με τον καπετάν Σοκράτη. Σαν προσέγγιζε ο ψηλόσωμος και βροντόλαλος Δημήτρης Λυσαίος, μεγαλοκονόμος, στυλωμένος στην αμμουδιά και κάνοντας τις χερούκλες του χωνή, φώναζε σκεπάζοντας κύματα και μηχανή. «Φούντο την άγκυρα, καπετάν Σοκράτη!» Και σαν έπεφτε εκεί που έπρεπε και όταν έπρεπε, για να μην σύρει το βαπόρι και κολλήσει στην άμμο, φώναζε πάλι. Που να μην πεθάνει σπίτι σου, καπετάν Σοκράτη. Ευχή που μόνο ναυτικός μπορεί να νιώσει. Ο Λυσαίος είναι ο πρώτος αριστερά. Τα πλοία ήταν μικρά, οι επιβάτες και τα εμπορεύματα πολλά. Μαζί με στιβαγμένους ανθρώπους ήταν τα εξαγόμενα ζώα και τα περιπτώματά τους. Δεν υπήρχαν ψυγεία και μεταφέρονταν ζωντανά. Τα βοηδοί τα έριχναν στη θάλασσα και εκείνα κολυμπούσαν. Τα έσυραν από τα κέρατα και όταν έφταναν στο πλοίο, τον έσυρε το βίτσι κρεμασμένα από τα μπροστινά πόδια ή το στήθος και την κοιλιά. Μα και τον ανθρώπων το δράμα δεν ήταν μικρότερο. Συχνά μόνο όρθιοι ή ξαπλωμένοι κατάχαμα ταξίδευαν. Το κάθισμα ισοδυναμούσε με ευτυχία, μα κι αυτοί επισφαλείς. Υπήρχαν οι ταΐδες μανιάτες που είχαν προορισμό το Γήθιο και την Καλαμάτα που σήκωναν βία τους φιλίσικους και θήριους. Το καθεστώς της ορθοστασίας τερματίστηκε με θεματικό τρόπο. Στο Παρίσι δρούσε ο περιβόητος ποταμί της ληστής Φραντζολάς. Ξάφραζε πλούσιος με επιδέξιο τρόπο και σαν οι περιστάσεις το καλούσαν, πρόβαλε ξύφος που είχε σε θήκη όμοια με κομψό μπαστούνι. Ο Φραντζολάς ερχόταν στον ποταμό, παριζιάνι καντυμένος και συναναστρεφόταν τους καλύτερους. Ένας από τους προύχοντες το ρώτησε πώς κατάφερνε να κλέβει χωρίς να γίνεται αντιληπτός και εκείνος προθυμοποιήθηκε να του εξηγήσει περπατώντας. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου του διηγήθηκε συναρπαστική ιστορία με γλαφυρότατο λόγο. Σαν τέλειωσε, ο Φραντζολάς ζήτησε να μάθει την ώρα. Ο άλλος έκανε να βγάλει βαρύτιμο ρολόι δεμένο σε χρυσή καδένα. Μα ρολόι δεν υπήρχε. Ο Φραντζολάς το έβγαλε από τη δική του τσέπη, λέγοντας: «Κατάλαβες πως ζηλεύω?» Έμαθα ο Φραντζολάς τα δεινά όσων ταξίδευαν, μπήκε στο πλοίο και με απειλή όπλου σήκωσε τους μανιάτες και κάθεσαν νικητήριοι. Δήλωσε ότι θα ξαναρχόταν αν κάποιος ψηριγότης έμενε δίχως θέση. Από τα πρώτα κτίσματα που έγιναν στην Αγία Πελαγία ήταν δύο καφενεία. Το ένα της καπετάνισσας Μιχαλούς, Χαρίκλια ήταν το όνομά της, αλλά είχε σύζυγο τον καπετάν Μιχάλη Μεγαλοκονόμου Κάπων. Το άλλο του Δημήτρη Μεγαλοκονόμου Λυσαίου. Αυτά έδιναν ζωή κάνοντας καφέ στους εξιδιώτες όταν ερχόταν καράβι. Όταν δεν έπιανε οι επιβάτες, ξέμεναν μέχρι το επόμενο. Τότε τα καφενεία έκαναν και χρέη ξενοδοχείων. Διέθεταν τα πατάρια τους για να ξαπλώνουν οι εξιδιώτες. Εφημερίδα της εποχής επισημαίνει ότι η εμφάνιση αδέσποτων χείρων πέριξ του τόπου συνάθρωση των εξιδιωτών δεν έκανε καλή εντύπωση. Οι βαρκάριδες ήταν οι ήρωες του νησιού. Για πενταροδεκάρες κινδύνευαν τη ζωή τους, την υγεία τους και τη βάρκα τους που ήταν η μοναδική τους περιουσία. Χειμώνα καλοκαίρι στα αλμυρό νερό και μέσα στη βάρκα όταν αυτή σκαμπανέβαζε κάτω από του βαποριού την κινούμενη σκάλα που ένα λάθος θα στήχιζε ζωή ή τραύμα ή ζημιά. Και όμως τίποτα δεν είναι καταγραμμένο σε βάρος τους από ολιγορία ή αντίξωες καιρικές συνθήκες. Με τα κουπιά στα χέρια κράτησαν ζωντανό το νησί. Με το βαριά τραβούσαν τις βάρκες να μην τις σπάσει το κύμα και με μπουνάτσα πάλι στη θάλασσα. Ατέλειωτες φορές τούτο το ρίξιμο και το τράβηγμα για μια ζωή με στερήσεις, μα δίπλα στη θάλασσα. Οι βαρκάριδες της Αγίας Πελαγίας πρώτοι μηχανοκίνησαν τις βάρκες τους.
Τα ονόματά τους πρέπει να χαραχτούν σε μνημείο, γιατί ρίζες φλέφουν τους βλαστούς και αλίμονο στο δέντρι που οι ρίζες τους στέγνωσαν. Δημήτρης Μεγαλοκονόμος Λυσαίος, Μανώλης Μεγαλοκονόμος, Θανάσης Μεγαλοκονόμος, Μανώλης Δεντιώτης, Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος, Βαγγέλης Μεγαλοκονόμος, Θεόδωρος Μενάρδος. Αυτή ήταν η πρώτη, ακολούθησαν κι άλλοι, χώρια όσοι έμπαιναν πλήρωμα. Όπως αναφέρθηκε, μέλημα των δημάρχων του ποταμού ήταν το λιμάνι. Ο δήμαρχος Μιχάλης Μεγαλοκονόμος ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση, ενέκρινε κατασκευή από βάθρα στη Φύρη Άμμο, επιδίωξε σταθερή χρηματοδότηση του έργου και γι' αυτό επιβλήθηκε λιμενικός φόρος 1% επί των εισαγωμένων προϊόντων και απέσπασε υπόσχεση γενναίων συνδρομών από τις αδερφότητες Σμύρνη, Αθήνας και Πειραιά. Ο νομομηχανικός Αργολίδος Κορινθίας Πολίτης το 1912 κατέθεσε σχέδιο λιμανιού στη Φύρη Άμμο με λιμεναβροχίωνα 137 μέτρων και από βάθρα μήκους 73 μέτρων και πλάτους 20, ώστε να ελιμενίζονταν πλοία μέχρι 400 τόνους. Ο προϋπολογισμός ανήκει τους 125.000 δραχμές. Σχεδιαζόταν να ληφθεί δάνειο, όμως κατηργήθηκαν οι δήμοι το 1914 και δεν υπήρχε ο δήμαρχος που θα οθούσε το έργο. Η υπόθεση λιμάνι αναβλήθηκε. Αναζωπυρώθηκε το 1923. Προκυπάτησε ο Ευστάθιος Δηλαβέρης, προσφέροντας 100.000 δραχμές. Ο Δημήτριος Πατρίκιος πρόσφερε 1.000 λίρες. Ο Σωτήρης Σαμπυράς και η αδερφή Ιωάννη Τριφύλλη από 25.000. Στον ποταμό με παλαϊκό συναγερμό έγινε έρανος που απέδωσε το μεγάλο ποσό των 91.400 δραχμές. Ο λιμένας Λόγος Παξινός, σχεδιαστής του λιμενοβραχίωνα της Πάτρας, μεγάλωσε τα σχέδια για να πλευρίζει πλοίο 700 τόνων. Ο προϋπολογισμός έφτασε τις 12.000 λίρες. Υπέρ του λιμανιού εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην πλατεία του ποταμού που ηλεκτροφωτήθηκε από το λετρουβείο του πρώην δημάρχου. Παρόντες ήταν ο Δηλαβέρης και ο τραπεζίτης εφοπλιστής Μανταφούνης που θα δανειοδοτούσε το λιμάνι της Φύρη Άμμου ως μόνη ορθή λύση. Το Μάιο του 1925 όλοι πάγωσαν. Ο ισχυρός άνδρας των Κιθήρων, βενιζελικός βουλευτής Παναγιώτης Σιτσίλιας, σε άθρο του με τίτλο «Άθρον επιτουλημένος» στην εφημερίδα του «Φωνή των Κιθήρων», πρότεινε την κατάργηση της χώρας ως πρωτεύουσας, γιατί βρίσκεται στην άκρη του νησιού, απέριτε τον ποταμό γιατί βρίσκεται μακράν της θάλασσας και πρότεινε το διακόφτη που βρίσκεται στο μέσο του νησιού και γίνεται άπιστο λιμάνι, μιας που πρωτεύουσα νησιού που δεν είναι λιμάνι δεν νοείται. Μαζί με τους κοινοτάρχες των κεντρικών κοινοτήτων ματέωσε τα σχέδια για τη Φύρη Άμμο. Σε ανάμνηση της προσπάθειας κάποιος έβαψε άσπρο ένα από τους βράχους που για το λιμάνι ρίχτηκαν. Από τότε ο άσπρος βράχος στην άκρη της Φύρη Άμμο θυμίζει το χαμένο λιμάνι και τη χαμένη ευκαιρία για πρόοδο. Οι αγιοπελαγιώτες περισσότερο από όλους ένιωθαν την ανάγκη να έχουν μόλο για τις βάρκες τους. Την υπόθεση ανέλαβε ο Παναγιώτης Κορονέος Πουλάκης, άνθρωπος με σιδερένια θέληση και αυταπάρνηση. Το 1932 έγινε έρανος στο ποταμό και στους χορηγούς δινόταν σημαία με τις λέξεις «Συνδρομή για το λιμάνι Αγίας Πελαγίας». Στις 28 Ιουλίου 1933 θεμελιώθηκε πανηγυρικά ο μόλος. Όσο τα νερά ήταν λιχά, το έργο προχωρούσε. Οι πέτρες έρχονταν με παγωνέτο που κυλούσε σε σιδηροτροχιές, ξεκινούσε από το χωράφι του Διονύση Θεοδωρακάκη Κορδάτου, εδώ πιο πάνω, γεμάτο κυλούσε στην κατηφοριά. Προς τα πάνω αρχικά το έσυνε μουλάρι, μετά ανέλαβαν τα παιδιά. Στο κτήμα αυτό αποκαλύφθηκε σιδηρούχο κοίτασμα ολιγίστου που χαροποίησε τους αγιοπελαγιώτες, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Τα αυτοκίνητα Αϊτός, Βέλος, Αθηνά κουβαλούσαν άμμο και βάτσαλο και ανοίχθηκε πηγάδι γιατί υπήρχε η άποψη πως ο Μπετό χρειάζεται γλυκό νερό. Η εθελοντική δουλειά ήταν η βάση για την πρόοδο του έργου. Όταν τα νερά βάθυναν, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Έγινε το πρώτο μπλόκι, αλλά γερανός δεν υπήρχε και με οφλή ούτε που το κουνούσαν. Το Βέλος έδωσε το γρίλο του. Έγιναν οι κόντρες και το μπλόκι κουνήθηκε. Το πρώτο μπλόκι στα κύθρα ποντίστηκε με γρίλο και καθώς έπεφτε έσπασε ο γρίλος. Ήταν φανερό πως δεν μπορούσε να συνεχιστεί το έργο. Τότε ο κορονοϊός έφερε τσιμέντο ταχείας πήξης, καλούπωση και έριξε νοπό τσιμέντο στη θάλασσα.
Το ίδιο βράδυ φρέσκος βουριάς χάλασε τον κόσμο και μαύρα φίδια ζώσαν τους Αγιοπαναγιώτες. Το πρωί βρήκαν συντρίμια τα καλούπια, μα τον πετώ στέρεο στη θέση του. Αναπτερώθηκε το ηθικό και συνέχισαν. Όταν τα νερά βάθυναν, ο Κοροναίος έφερε ξυλία και με μάσαρο το Σπύρο Φάρο έφτιαξε πλωτόγερανο μπήγα. Μ' αυτόν έπεφταν τα μπλόκια, μ' αυτόν έφεραν βράχους από το απέναντι βουνό. Μερικοί παραμένουν για να θυμίζουν πως κάποτε οι κυθύριοι σχεδίαζαν και εκτελούσαν μόνοι τους μακρόπνευα έργα. Στα τέλη του 1933, ο Παναγιώτης Κοροναίος με 170.000 δραχμές είχε κάνει λιμενοβραχίωνα 50 μέτρων και υπολόγιζε ότι με άλλες 300 θα κατασκεύαζε άλλα 30 σε βαθύτερα νερά. Οι βάρκες και τα καΐκια έδαιναν στο μόλο. Γυρίστηκε τουριστική ταινία των κυθύρων που προβλήθηκε στον κινηματογράφο Ούφα του στο Σύνταγμα. Τα έργα του λιμανιού σε πρώτο πλάνο. Η εξέβρεση χρημάτων ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ο Κοροναίος πρόσφερε χρυσό ρολόι αξίας 8.000 δραχμών. Η κυθεραϊκή αδελφότητα Αθηνών Πειραιά εκποίησε τη λοταρία, το εκποίησε με λιτορία. Τα Χριστούγεννα του 1937 η νεολαία του ποταμού με εμπνευστή τον Βαγγέλη Καβιέρη δημιούργησε χοροδία και ορχήστρα και είπε τα κάλαντα για την ενίσχυση των έργων. Ο Γιάννης Τριφύλης, Φώτης Κάβος, έγραψε ύμνο για τον Παναγιώτη Κοροναίο που ο Καβιέρος μελοποίησε και η χοροδία έψαλε. Είδαμε το σχέδιο της Αγίας Πελαγίας, εδώ ένα καρποστάλ που έβγαλε ο Πουλάκης για να δείξει πώς ήταν πρώτα η επιβίβαση και υποβίβαση και πώς ήταν σήμερα. Η εφημερίδα Ασχολείτο. Φωτογραφίες από το Μόλο και τα πλοία. Τα καΐκια πιάνανε και βάρκες πιάνανε, όχι βέβαια τα πλοία. Εδώ βλέπετε είναι η παραλία που ονομάζομαι Περιγιάλη Νέος Κόσμος που υπήρχαν τα μπλόκια που κατασκευάστηκαν για να γίνει η επέκταση του μόλου. Πρώτα γινόντουσαν τα μπλόκια και μετά ερχόταν πήγα, τα σήκωνε και τα τοποθετούσε στις θέσεις τους. Εδώ είναι η τελευταία προέκταση του Μόλου που με προτροπή του Μιχαλακάκη του Λάμπη έγινε λοξό ο Μόλος και πραγματικά διευκόλυνε πάρα πολύ την προσέγγιση των πλοίων, την πρόσβαση των πλοίων. Εδώ βλέπετε την Αγία Πελαγία σε άλλες εποχές. Μια πολύ γνώριμη εικόνα με τον Βασίλη του Κασιμάτη, τον φορτηγό να αδειάζει του κάπουνα του Καϊκή. Και εδώ μια θαυμάσια ζωγραφική φωτογραφία του Μανώλη Τροφίου. Από τις 12 Απριλίου του 1965 τα πλοία έδαιναν στο μόλο της Αγίας Πελαγίας που παρέμεινε μέχρι τον 21ο αιώνα η κύρια πύλη του νησιού. Απέκτησε σχέδιο πόλης και σήμερα είναι ο πιο αναπτυγμένος τουριστικά τόπος του νησιού. Το πρώτο που προσέγγισε ήταν το Αρκαδία, το δεύτερο το Μητριδιώτησα. Το Κανάρις. Το Άγιος Λαυρέντιος που έδειξε πόσο πολύτιμη είναι η επαφή μας με την απέναντι στεριά. Εδώ το Μάρθα και περιμένει το... Όχι, και περιμένει... Θα θυμηθώ το όνομά του. Όχι, εδώ το... Αμήλος. Είναι το μεγαλύτερο πλοίο που προσέγγισε ποτέ στην Αγία Πελαγία. Όχι, δεν το ξέρεις. Το Μήλος, το Μήλος. Το Μήλος, ναι. Εδώ είναι το Εθνίζος Κίδριο. Εδώ είναι το Θησέας. Εδώ το Ανδρέας, δύο. Και η Προσφυρούσα. Συνεχίζει. Την ημέρα που οι Γερμανοί αποβεβάζονταν στην Αγία Πελαγία, από ένα ύψωμα κάποιο αμούστακο παλικάρι έβλεπε τα γεγονότα. Ένα αεροπλάνο υπερίπτατο, επιβλέποντας και προστατεύοντας την απόβαση. Το αγόρι άκουσε τη μάνα του να λέει «Αχ, Παναγιά μου, να έπεφτε, να έπεφτε». Και ό,τι θαύματος άρχισε να χαμηλώνει.
Πλησίασε την αμμουδιά εκεί που είναι ο μεγάλος μονόλιθος, άφησε μαλακά στην άμμο μια βόμβα και ανώμαλα προσγειώθηκε στην αμμουδιά μπροστά από την εκκλησία που υπήρχε τότε, αυτή την εκκλησία που σας έχω ξαναδείξει, και ενώπιον του σαστισμένου νεαρού. Το αεροπλάνο διαλύθηκε από τους ντόπιους, παίρνοντας ο καθένας ό,τι θεωρούσε κρίσιμο. Μα η βόμβα παρέμεινε στα βότσαλα. Κάποιοι, οι περισσότεροι καραβίτες, έμπειροι και στη μέθοδο ψαρέματος με δυναμίτιδα, τότε που η ανάγκη της επιβίωσης πολλά μηχανευόταν, αποφάσισαν να αφαιρέσουν με κλειδιά τα πυροδοτικά καψούλια και με καλά έμειναν να ανοίξουν το κέλυφος και να πάρουν την εκρηκτική γόμωση. Γύρω στα 10 άτομα έγιναν κοινωνοί της ιδέας και όρισαν ως ώρα του εγχειρήματος το ξημέρωμα της 9ης Αυγούστου, γιορτή της Αγίας Πατρικίας, που αγιοπελαγιώτες και καραβίτες θα συνέρεαν στην απόμακρη εκκλησία να λειτουργηθούν. Ημεημένοι, κάποιοι αμέσως μετά το κλείσιμο των καφενείων, συνέκλυναν προς το σημείο της βόμβας. Ειδικοί έπιασαν δουλειά, μα ξημέρωνε και για να μην τους δουν, την έβαλαν στην εκκλησία τη βόμβα. Τα καψούλια αφαιρέθηκαν, το κέλυφος άνοιξε και μεγάλη ποσότητα γόμωσης αφαιρέθηκε. Οι πολλοί φυγάδευαν και έγκριβαν το εκρηκτικό υλικό στη γάλανη. Στην εκκλησία δούλευαν τρεις άνθρωποι που κράταγαν και την ανάσα τους, μην τυχόν το χτύπημα του σφυριού σε στράτησε το καλέμι και αντί το κέλυφος χτυπούσε τη γόμωση. Ξάφνου, αυτός που έλεγε προς τα έξω είδε δύο κοπέλες να έρχονται. Ήταν οι κόρες του Αμοριανού, αυτολογοθετιάνικα. Βγήκε να δει τι θέλουν. Να ανάψουμε τα καντήλια μέρα που είναι σήμερα, είπαν. Δεν χρειάζεται, τις αποπήρε. Τ' άναψα εγώ, φύγετε. Τα κορίτσια ψωγύρισαν και σαν βεβαιώθηκε πως μάκρυναν, ο Γιάννης Μαυρογιώργης έκανε να μπει στην εκκλησία. Δεν πρόλαβε. Η πόρτα ξεντονίστηκε παίρνοντάς τον παραμάζωμα. Με δαιμονισμένο κρότο προσγειώθηκαν μακριά. Τι τύχη σώθηκε. Αφού όλα πήγαν καλά, τι συνέβη. Μια σπίθα, είπαν. Μια σπίθα από την τριβή των μετάλλων έφερε το χαμό. Η εκκλησία εκκριζώθηκε και ανατινάχθηκε μαζί οι δύο πρωταγωνιστές, ο Νίκος Σουρής του Χρήστου Βαρβάκης και ο Χαράλαμπος Κορονέας του Δημήτρη Κοριός. Στην εκκλησία της Αγίας Πατρικίας οι πανηγυριστές άκουγαν τα λόγια του παπά και των ψαλτάδων το κανονάρχημα, μα τα παιδιά ελεύθερα σκαρφάλωναν στα βράχια και στα νερά πλατσούριζαν. Έφνησε έμειναν άφωνα, μαρμαρωμένα. Από τη μεριά της Αγίας Πελαγίας λάμψη στον ουρανό ανέβηκε και θεόρα το μανιτάρι από συντρίμια και συγχώνη απλώθηκε. Μα δεν καταλάβαιναν, γιατί δεν ακούστηκε ο θόρυβος που και τις καταστροφές συνοδεύει. Και εκεί που αποβολωμένοι αρκίταγαν, τρομερός ήχος γη και ουρανό συντάραξε. Βγήκαν από την εκκλησία φοβισμένοι οι μεγάλοι και τα απομεινάρια της έκρηξης κοίταζαν ως που αποφάσισαν να τρέξουν να δουν από κοντά το χαλασμό που τους βρήκε. Στη μεγάλη βόλτα ήταν τα αδέρφια Μήτρος και Σταύρος που για το πυρηνολογείο κατέβαιναν. Σαν η σκόνη κατέπεσε, είδαν άφαντη την εκκλησία. Μετά την έκπληξη κατηφόρησαν τρέχοντας. Έφτασαν και είδαν φοβερή περισυλλογή. Ανθρώπινα κομμάτια από τη θάλασσα, την παραλία και τα γύρω χωράφια μάζευονταν και στα δύο χωρίζονταν. Στον κάθε νεκρό όσα τέριαζαν. Φτιάχτηκαν δύο φορεία που με σεντόνια σκεπάστηκαν και θλιβερή πορεία για τον καραβά ξεκίνησε που ανυποψίαστες χείρες και ορφανά υπήρχαν. Μέρες μετά σκυλιά μέλη έβρισκαν και έσαιναν. Έτσι χάθηκε το μικρό εκκλησάκι που τη σημερινή Λυτρόπολη ονομάτισε και που ο ιστορικός της Τσίλιας πιθανολογεί πως απολύψαν ένα ού της Πελαγίας Αφροδίτης στήθηκε σε χρόνια προσδιορίστα. Οι πολύματα του δαπέδου και των τείχων σώζονται, που σαν τα μάτια μας πρέπει να προσέχουμε, μη χαθούν κι όλα ξεχαστούν, γιατί όποιος χάνει τη μάνα μνήμη, ορφανός απομένει. Η Αγία Πελαγία πόμινε δίχως εκκλησιά και η ανάγκη οικοδόμησης ήταν πασιφανή. Να πως και η απόφαση πάρθηκε. Ο Μήτρος Μεγαλοκονόμος που λειτουργούσε με τον αδελφό του Σπύρο το πλυνοργείο, είδε όνειρο και το οδηγήθηκε στο καφενείο. Εκεί στο δασάκι με τις λυγίες, μια ξυπόλυτη μαυροφόρα γυναίκα γυρόφερνε σαν κάτι να ψάχνε. «Τι ζητάς, κυρούλα», της είπα. Και αυτή απάντησε, «Ψάχνω να βρω το σπίτι μου, μα δεν το βρίσκω». Και συνέχισε, «Φτιάχτε μου καινούριο, ο Νίκος θα βοηθήσει». «Η Παναγιά ήταν», είπε κάποιος, μα ο φοιτητής τον έκοψε. «Όχι, η Αγία Πελαγία που στην κατοχή την άκτηκε η εκκλησία της». Και κοιτάζοντας τον τελώνη τον Νίκο Ματζόρο,
άνθρωπο ευλαβή, ευυπόληπτο και δραστήριο, είπε κοφτά. Και Νίκο μου, και ο Νίκος που μου είπε εσύ είσαι. Ο Τελώνης δέχτηκε το όνειρο ως θείο σημάδι. Ηγήθηκε της συγκέντρωσης χρημάτων και έγινε ο ταμείας του έργου που αποφασίστηκε αμέσως να ξεκινήσει. Από τότε κάποιες κοπελιές είδαν όμοιο όνειρο και η απόφαση γιγαντώθηκε. Κυριακή 23 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Αναστασίας. Γι' αυτό τι θυμούνται οι πρωταγωνιστές. Οι αγιοπελαγιώτες ανέβαιναν με τα πόδια στον ποταμό να λειτουργηθούν, να κάνουν και τις δουλειές τους στο παζάρι. Πριν τη μεγάλη βόλτα γύρισαν το κεφάλι και είδαν από ψηλά τον τόπο τους. Ντροπή μας, μωρέ, να μην έχουμε εκκλησία. Σήμερα θα αρχίσουμε τον έρωμα. Το είπαν και το έκαναν. Πέρασαν από τα σπίτια και τα μαγαζιά του ποταμού. Κανείς δεν αρνήθηκε συνδρομή. Σε χρήμα είδος. Τα πράγματα μαζεύτηκαν στο περίβολο της Λαριώτισσας. Φορτώθηκαν για την Αγία Πελαγία και ο Νίκος Ματζόρος τα φύλαξε. Τρεις Κυριακές χρειάστηκαν να ολοκληρωθεί ο έρωμα στον ποταμό. Των ίδιων Κυριακών. Τα απογεύματα αγιοπελαγιώτες γύρισαν τα χωριά, πετρούνι, γερακάρι και καραβά μαζεύοντας λάδι. Συγκεντρώθηκαν 5,5 βαρέλια. Με την εκποίηση μάζεψαν 38.500 δραχμές. Οικόπεδο στο κέντρο του οικισμού του Αγία Πελαγία έψαχαν το σπίτι της, παραχώρησαν οι κληρονόμοι των Αντωνίου και μεταξύ μεγαλοκονόμου εις μνήμη του. Η οικοδόμηση άρχισε. Οι αγιοπελαγιώτες πρόσφεραν εργασία και τέχνη. Οι βαρκάρδες κουβάλαγαν πέτρα από την Αγία Πατρικία. Ο Αϊτός μετέφερε αμοχάλικο και υλικά. Ο Σταύρος Κασιτόπουλος Ποταζής καλούπωσε την τσιμεντένια καμάρα της ορφής. Δεν έλειψαν οι μεγάλες δωρητές. Ο Καρπάθιος Μανώλης Κορδαράς πρόσφερε πλάκες δικής του κατασκευής για το δάπεδο. Ο Μινάς Μιλωνόπουλος χρήματα και ο Δημήτρης Σοφίας τέχνη για το όμορφο τέμπλο. Τα πανηγυρικά εγγένεια έγιναν στις 26 Σεπτεμβρίου του 1952 από τον τοποτηρητή Μητροπολίτη Γηθίου Δημήτριο, συνυπηρεκουρούμενο από τον ιερέα Κυριάκο Χαλαμπέα Παπά Κυριάκο και άλλους ιερείς της νήσου, όπως τον Σταύρο Χάρο. Από τους ψάλτες ξεχώριζε Κώστας Τριφύλης, Ζεργός, ο Καλύφωνος της Λαριώτισσας. Έχουμε κάποια εμπλοκή εδώ τώρα στο χαρτοφόρο. Είναι όχθηση η εκκλησία, από τα εγγένεια. Παρόλο που δεν τη σχεδίασε αρχιτέκτονες έγινε όμορφη, μα τα χέρια καλόμαθα. Τα παιδιά δεν τσακώνονται πια ποιο θα πρωτοχτυπήσει το γλυκόλαλο διπλοκάμπανο. Υπάρχει ηλεκτροκίνητος κοδωνοκρουστικός μηχανισμός. Χρόνια πέρασαν από το ηρωικό χτίσιμο και ένα βράδυ αυτός που είδε το όνειρο μου είπε σε κατάσταση ευθυμίας. Θα βρω τον δεσπότη και θα τον ρωτήσω. Σεβασμιότατε, το ψέμα είναι πάντα αμαρτία, γιατί εγώ ξέρω πως με ψέμα και εκκλησία χτίστηκε. Πίεσε από εδώ, καλόπιες από εκεί, τελικά μου ομολόγησε πως είδε και γιατί το είδε. Η Αγία Πελαγία μεγαλώνει μετρώντας τα πλοία που τον Μαλέα καβατζάρουν. Καλλιτέχνες τη ζωγράφισαν, μα την πιο όμορφη πινελιά τη βάνει ο ήλιος κάθε αυγή που παραθύρι ανοίγουμε. Μα τούτη τη βραδιά αφιέρωσε οφείλουμε σε αυτούς που αν αφουγκραστούμε θα τους ακούσουμε να υπερίπτανται, θα τους νιώσουμε και μόλου τα νερά να ταράζουν στις Αγίας Πελαγίας τους βαρκάριδες. Τα χρόνια εκείνα σάλπαρε βαπόρια τον Πειραιά. Τετάρτη 10 το πρωί να κάμψει το Μαλέα, να δάσει στη Νεάπολη, να πιάσει Λαφωνήσι και τα άγρια μεσάνυχτα την πλώρη να γυρίσει για το τσιρίγο τάγωνο, την Άγια Πελαγία, σαραξοβόλη απόμακρο από την παραλία. Δύο φώτα αχνοφέγγιζαν στα μαυρισμένα ξάρτια και αυτός που τα πρωτόβλεπε, που είχε αετήσια μάτια, βαπόροι φοροδοφώναζε και οι άλλοι προσπαθούσαν να βρουν στα νυχτοσκόταδα εκείνο που ακούσαν. Μα κι όσοι ταξιδεύανε, γυρεύαν στα σκοτάδια να αντικρίσουν φωτεινά και στεριανά σημάδια. Λουξ λάμπες τις λέγανε και ολόγυρα φωτούσαν σαν πάνω απ' τα νιόφυλλα των μαγαζιών κρεμούσαν. Μια ήτανε του κάπονα
οι άλλοι του καλέρι. Και ο καψάνης άναβε, αν άφηνε τα γέρι. Μα και στου μόλι το κορμί σπιθοβολούσε φάρος, που μες τη νύχτα έστερνε του καπετάνιου θάρρος. Σαν φύς αγρέγος ή γαρπής για φρέσκια τραμιντάνα, και στο γυαλό ανέμενε μοναχογιό μια μάνα. Καημός γυρό φέρνε το νου, σαν φίδι να φωλιάσει, αν το βαπόρι θα πιανε, για δεν μπορεί να πιάσει. Βαρκάριδες λιοντόκαρδοι και ο πράκτορας στην πλώρη, τις βάρκες τους φορτώνανε να πάνε στο βαπόρι, να γατζωθούν στις σκάλες τους, και με 40 μάτια να αφήσουν και να πάρουνε ανθρώπους και αμανάτια. Μουνάτσα φουσκοθαλασσιά, χαράματα λιοπύρι, αγιάζει και αστραπόβροχο για λίγο ψωμοτήρι, πιστοί σαν τους καλόγερους, θαλασσομάχοι πρώτοι, τα χρόνια εκεί να κράτησαν ορθό τον Τζιριγότη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοσμά Μεγαλοκονόμου. Ελπίσουμε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και το χρόνο να είμαστε καλά. Καλησπέρα.